Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου να υδρώσουμε μαζί τη φανέλα, γιατί σε ξέρω ότι την υδρώνει συχνά, έτσι. Την υδρώνω, να την πω την αλήθεια. Το αγαπώ πολύ το ποδόσφαιρο, είναι το πάθος μου. Και κοιτάζω μέσα στην εβδομάδα, αρκετά συχνά νομίζω ότι είναι, να παίζω και να την υδρώνω. Ποδοσφαιριστής, μοντέλο και μάλιστα ξεκίνησες και σε μικρή ηλικία την τηλεόραση. Τότε εμείς δεν πολύ κάναμε τηλεόραση. Τα χρόνια που ήμουν στο ΜΑΤ, γιατί από εκεί ξεκίνησα. Μπράβο. Δεν είναι τώρα, ας πούμε, η τηλεόραση που κάνουμε τώρα, με αυτή τη συσσόρευση πληροφοριών. Τότε εντάξει, κάναμε κάτι πιο διεκπαιρεωτικό. Σε ένα απλό τοκιού διαβάζαμε ένα κείμενο και ήταν κάτι που μου άρεσε και κάτι για τότε, σε σύγκριση με τώρα, απλό. Είσαι 8 χρόνια στο Happy Day. Πώς είναι η συνεργασία σου εκεί πέρα? Επίσης άριστη. Με αυτά που ακούω και δεν τα έχω δει, στον χώρο της τηλεόρασης έχω υπάρξει πολύ τυχερός στις συνεργασίες μου. Έχεις σκεφτεί ποτέ να φύγεις από το Happy Day, να πας σε κάποια άλλη ζώνη, σε κάποια άλλη εκπομπή? Επαγγελματίες είμαστε. Ο καθένας κοιτάει, ξέρεις, το συμφέρον του. Και έχουν υπάρξει στιγμές, ναι, που το έχω σκεφτεί. Δεν παίρνω επιδόματα, Τίνα μου. Δεν παίρνω επιδόματα. Να κόψουν τα επιδόματα. 25χρονοι και μου κάθονται σπίτι γιατί παίρνουν τα επιδόματα. Έγινε πρόσφατα και ένας χαμός στο Twitter με τη δήλωσή σου για τα επιδόματα. Δέχτηκα και ένα Σαββατοκύριακο ένα καταιγισμό μηνυμάτων. Τι να σου πω τώρα πάνω σε αυτό, αν έχω μετανιώσει? Όχι, δεν το έχω μετανιώσει. Ίσως θα έπρεπε να έχω γίνει πιο αναλυτικός, ποιο νέου εννοώ. Βέβαια, ποιο έχει τη μοίρα με γιάζεται από την άλλη. Και για όσο δεν κατάλαβα, μία βόλτα από ένα καφέ είναι αρκετό για να καταλάβει για ποιου νέους λέω. Το κομμάτι της υποκριτικής πότε μπήκε στη ζωή σου? Τα πρώτα μου βήματα εδώ πέρα στο modeling έγιναν μέσω διαφημιστικών. Αυτό όλο, με το γύρισμα, με τις οδηγίες του σκηνοθέτη, όλο αυτό το πράγμα άρχισε να μου αρέσει. Ακόμα όταν ήμουν στο modeling και μου ήρθε η πρώτη πρόταση τότε με τη Λούφα, εκεί άρχισα να το σκέφτομαι λίγο πιο επαγγελματικά, λίγο πιο σοβαρά. Λοιπόν, Κώστα. Έλα και πιο κοντά, ναι. Social media. Ναι. Σε φλερτάρουν, ναι. Ναι, εντάξει, όχι, με φλερτάρουν, ναι. Τα δύο πρώτα χρόνια στην εκπομπή. Ναι. Με φλερτάραν αρκετά. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια πάλι με φλερτάρουν αρκετά. Αλλά είναι από άτομα του ίδιου φίλου με μένα. Ζηλεύεις τη δώρα? Όχι. Ίσως δεν μου δίνει αφορμές και υπάρχει μεγάλη, έχουμε αρκετή εμπιστοσύνη μεταξύ μας. Αν το βάλω, θα μου απαντήσει στην ερώτηση. Οκ. Okay. Φάτο. Όχι ρε φίλε. Μου είπες ότι σου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα στα social media. Ναι. Θέλω να μου πεις τι σου λένε. Όλοι που δεν ξέρω γιατί λέγανε ότι έχουν να μου προσάψουν για μια σχέση που είχα πριν 20 χρόνια. Μόνο γι' αυτό. Και τους έλεγα αλήθεια τώρα μετά, δηλαδή από 20 χρόνια. Αυτό έχεις να μου πεις. Μιλάς για την αναβίση. Τέλος πάντων, ναι. Έχεις ψάξει ποτέ κινητό? Όχι. Σου έχουν ψάξει? Νομίζω ναι. Όχι! Πρέπει να απαντήσεις την ερώτησή μου τώρα. Για πες. Πότε θα σε δούμε γαμπρό? Είναι στα άμεσα σχέδιά σου? Κοίταξε, άμεσα όχι, δεν είναι. Αν προκύψει θέμα παιδιού, που είναι κάτι που θα το ήθελα, θα γίνει γαμοβάπτιση. Ήταν γκολάρα. Καταρχάς, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Σωτήρη Ρωμαλιά και τον Κώστα Φραγκολιά. Τώρα να ξεκινήσουμε λίγο. Υδρώσαμε τη φανέλα με πολλά. Να πω λίγο για το θέμα με τα επιδόματα. Γενικώς, κάποια πράγματα είναι καλό να μην τα πιάνουμε και είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και να μην το σχολιάζουμε σε τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, συγκεκριμένο χρόνο, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ίσως αυτό που θέλουμε. Εγώ διαφωνώ κάθετα ως Ιτεοκλής. Απλά είναι ένα μεγάλο θέμα που, αν θες να πεις μια διαφορετική άποψη, πρέπει να έχεις τον χρόνο να την υποστηρίξεις όπως πρέπει για να μην παρεξηγηθείς. Αυτό γι' αυτό και το αφήνω. Μπορεί να μην πρέπει να το πιάσουμε τώρα έτσι, αλλά θέλω να πω και εγώ ότι τουλάχιστον βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος λέει κάτι, έχει αντιδράσεις και μένει στην ίδια άποψη. Που εγώ και αυτό το εκτιμώ, γιατί σημαίνει ότι υπάρχει επιχείρημα από πίσω και ότι αν συζητήσεις εσύ μαζί του όντως περισσότερη ώρα, ενδεχομένως να έχει και εκείνος επιχείρημα να έχεις και εσύ. Ξέρεις τι γίνεται, αυτό που λέμε τώρα δεν το κλείνουμε το θέμα, γιατί εγώ έχω κι άλλη ανάγνωση ότι δεν ισχύει πάντα εγώ, ότι όταν δεν είναι. Εγώ να πάω σε κάτι άλλο. Που έχει κάνει κάποιο, παιδιά, τέτοια πορεία, είναι στην τηλεόραση τόσα χρόνια, έχει κάνει.
το επάγγελμά του τέλος πάντων το έχει ασκήσει ή έχει αλλάξει πορεία κτλ. Και ασχολούμαστε ακόμα τι έκανε πριν από 20 χρόνια, τι σχέση είχε ή πώς ξεκίνησε ή πώς τον μάθαμε. Ναι, τον μάθαμε κάπως και μπόρεσε και διατήρησε αυτή την αναγνωρισιμότητα με τη δουλειά του. Τι ασχολούμαστε τώρα με πιο πιθανό. Απλά ήταν με την Άννα Βύση βέβαια. Όταν είσαι με την Άννα Βύση, σου μένει λίγο πάντα αυτό, δεν ξεχνιέται. Ναι, αλλά είχε την πορεία του άνθρωπου. Δεν έμεινε καταλαβαίνετε ότι όταν ένας δημοσιογράφος πηγαίνει να κάνει μια συνέντευξη σε έναν άνθρωπο και αν τον έχει δει για πρώτη φορά τον Κώστα, θα κάνει μια ολοκληρωμένη συνέντευξη και προφανώς και ίσως να ρωτήσει και να αγγίξει και πράγματα του παρελθόντος. Εγώ έτσι το βλέπω. Το βλέπω δηλαδή πάντα με τη θετική πλευρά της ζωής. Ο Κώστας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του, επειδή έχουμε κάνει και μαζί συνέντευξη. Χαίρομαι πολύ που πλέον λέει ότι θα θέλει να περάσει και στο επόμενο στάδιο. Ναι, μα είναι και πάρα πολλά χρόνια με τη σύντροφό του τη Δώρα. Εγώ τους έχω πετύχει και μαζί έξω και την κοπέλα την ξέρω. Είναι πάρα πολύ αγαπημένη, πολύ δεμένη. Εντάξει, είναι από αυτούς τους ανθρώπους που θα προβούν στον γάμο αν έρθει και ένα παιδί. Μα λέει και το αυτονόητο. Μένουν μαζί, είναι ευτυχισμένοι, είναι καλά. Αν έρθει ένα παιδάκι, σου λέει, θα παντρευτούμε κιόλα. Δεν είναι και κάπως έτσι όμως, παιδιά, τα πράγματα. Δηλαδή και κάτι για όλου. Χαίρομαι τα χαλαρά ζευγάρια πάρα πολύ, παιδιά. Μου αρέσουν αυτό το πρέπει ένα και να κάνουν δυο. Δεν είναι αυτό. Βαρετά πλέον. Συμφωνώ με το Σάββατο. Ότι αν βγει κάτι έτσι αβόγγιστα χωρίς κόπο, είναι μια χαρά. Και έτσι κάνουν. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Υπάρχουν πολλά μωρέ. Τώρα, εμείς, για παράδειγμα, εμείς θέλαμε το γάμο, όχι επειδή ήθελε το παιδί. Για το πάρτι. Δεν θέλαμε την ευλογία. Κατάλαβες. Ο καθένα όπω το λέμε. Και το γλέντι. Και το γλέντι λέει. Και το φάει γιατί ο κλει. Λοιπόν, να πούμε παιδιά να ευχαριστήσουμε το Champions Club στο Γέρακα για αυτό το γύρισμα που μας χάρισε αυτές τις ωραίες εικόνες και τον Κώστα Φραγκολιά να βάζει άπειρα γκολ από τη είδα στο Στέλιο Δρουμαλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Champions Club.